Καλησπέρα σας για ακόμα μια χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Είναι η πέμπτη χρονιά, ξημερώνει, έχει ξεκινήσει ήδη, που μιλάμε από διαφορετική κατηγορία σε αυτή την παρουσίαση που έχουμε. Α2, Β, Γ, Β και ξανά Α2. Αν ήμασταν ασανσέρ, ο Τσέος, ο κορυφός μας θα είχε θησαυρίσει αυτή τη στιγμή από εμάς. Ευχόμαστε και ελπίζουμε φέτος να είναι μια χρονιά στην οποία δεν θα είμαστε ασανσέρ και η επόμενη χρονιά, αν να μας βρει κάπου, ας μας βρει στην Α1 και όχι στην Β' Εθνική. Λοιπόν, φέτος ήταν ένα πάρα πολύ περίεργο καλοκαίρι για όλους εμάς. Όλα γίναν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά συνάμα γίνανε και πάρα πολύ αργά. Όταν είχαμε τελειώσει πέρσι και πήγαμε εντάξει, σχετικά χαλαρά στο παράσμα του Παγκράτη, χαλαρά εννοώντας ότι δεν φανταζόμασταν ότι η ήττα και η τέταρτη ήττα μας σε αυτό το παράσμα θα μας έδινε κάποιες ελπίδες για να ανεβούμε στην Α2 εθνική κατηγορία. Τέλος πάντων, λίγο πολύ, όπως ξέρετε κι εσείς όλοι, έγιναν πάρα πολλές ανακατατάξεις φέτος σε εθνικές κατηγορίες. Δυστυχώς αυτοί που περιμένουν τους ανακατατάξεις, και ιδίως σαν και εμάς που είμαστε αργά ειδοποιηθήκαμε, δεν έχεις πολύ χρόνο να αντιδράσεις. Ο μόνος χρόνος που σου απομένει, εμείς είχαμε ένα καλό βέβαια, η ομάδα μας ήταν έτοιμη. Και είτε ξέραμε από τον Ιούνιο ότι θα παίξουμε Α2, είτε ξέραμε 20 Σεπτεμβρίου ότι θα παίξουμε Α2, η ομάδα μας κατά 90% θα ήταν η ίδια. Οπότε αγωνιστικό άγχος δεν είχαμε. Πιστεύουμε αυτή την ομάδα, πιστεύουμε αυτά τα παιδιά. Με αυτά κάναμε αυτές τις πορείες, τις ανωδικές και όχι τις καθοδικές τα τελευταία χρόνια του ασανσέρ. Τα τελευταία χρόνια με αυτά τα παιδιά μόνο ανεβαίνουμε. Απλά ήταν το οργανωτικό κομμάτι για μας το πιο δύσκολο. Το κομμάτι του να βρούμε τους πόρους που χρειάζεται για να μπορούμε να επεξέλθουμε στα ταξίδια τα οποία έχουμε, που κυρίως ήταν αυτό το μεγάλο βάρος για μας. Και όλα αυτά τα οργανωτικά θέματα που χρειάζεται να επιληθούν για την Α2 εθνική κατηγορία, η οποία κακά τα ψέματα δεν έχει καμία σχέση με τις κατηγορίες, οργανωτικά πάντα μιλάω, έτσι, και σε θέματα δημοσιότητας κτλ. Και προβολής και αναγκών βέβαια και υποχρεώσεων που απορρέουν από εμάς σε σχέση με τις προηγούμενες κατηγορίες που παίζαμε. Το είδαμε αυτό καλά στην Πάτρα. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα, όπως όλοι γνωρίζουμε. Παίξαμε στον Απόλλων Πατρών, μια ιστορική ομάδα, εντάξει, με μεγάλες περγαμηνές, με πολύ μεγάλη ιστορία και όλοι μας είδαμε τι οργάνωση επικρατούσε εκεί και η ίδια οργάνωση θα επικρατεί και σε όλα τα γήπεδα που θα πηγαίνουμε, περισσότερο ή λιγότερο. Πρέπει να φανούμε αντάξει της κατηγορίας μας. Θα είμαστε αντάξει της κατηγορίας μας, δεν μιλάω μόνο για το αγωνιστικό, μιλάω για το οργανωτικό κομμάτι. Μην ξεχνάμε ότι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι. Έχουμε μια υποδομή, είμαστε χρόνια μαζί αυτοί που είμαστε εδώ πάνω και αυτοί που είναι από κάτω και οι παίκτες, οπότε γενικά έχουμε μια χημεία καλή και ξέρουμε πώς να τα απεξέλθουμε. Ήμασταν και παλιά στην Α2, έχουμε μια εικόνα, θα μπορέσουμε να τα κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει να τα κάνουμε. Θα θέλαμε να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω, 20 Σεπτεμβρίου είναι πραγματικά αργά για μια ομάδα να πάρει το χρήσμα και είχαμε μόνο 2 μέρες για να αποφασίσουμε αν θα παίξουμε ή όχι. Όλο το καλοκαίρι, ξέρετε, κοιτιόμασταν μεταξύ μας. Οι παίχτες κοιτούσαν εμάς τα μάτια, εμείς κοιτούσαμε τους παίχτες, οι προπονητές εμάς, εμείς τους προπονητές. Αν έρθει πρόσκληση, τι θα κάνουμε. Και λέγαμε, ας έρθει και βλέπουμε, ας πούμε. Δεν θέλαμε να βάλουμε το μυαλό μας στη διαδικασία του να πούμε ότι ήρθε η πρόσκληση, γιατί μπορεί να μην ερχόταν ποτέ. Όταν ήρθε λοιπόν, είχαμε μόνο 2 μέρες να αποφασίσουμε. Είχαμε κάνει στο μυαλό μας μια προεργασία, ένα αλλιώς να έχεις την καυτή πατάτα στο χέρι σου. Όσο καυτή πατάτα θεωρεί τη συμμετοχή στην Α2, αλλά πιστέψτε με, ήταν μια διαδικασία η οποία δεν ήταν εύκολη μεταξύ μας. Τέλος πάντων, πήραμε την απόφαση. Νομίζω είμαστε όλοι χαρούμενοι για αυτήν την απόφαση. Δεν νομίζω κανένας να έχει δεύτερη σκέψη. Το ίδιο νομίζω και τα παιδιά, το ίδιο και οι προπονητές, το ίδιο και εμείς. Οπότε προχωράμε όσο έχουμε. Πέρσι, τέτοια εποχή, όταν μιλούσαμε, είναι λίγο κλισέ αυτό που θα πω. Είχα κάνει για να έχουμε και μια συνέχεια συνεντεύξεις τύπου, να μην είναι. Να θυμόμαστε τι είχαμε πει πέρσι και να συνεχίσουμε και φέτος. Πέρσι είχαμε αναφέρει το παράδειγμα της Τότεναμ που δεν είχε κάνει καμία μεταγραφή. Εντάξει, για όσους ήταν εκεί το θυμούνται. Όπως ήμασταν και εμείς πέρσι, έτσι. Δεν είχαμε κάνει καμία μεταγραφή. Αν θυμάστε καλά, τον Ιούνιο η Τότεναμ έπαιξε στο τελικό του Champions League χωρίς καμία μεταγραφή. Εντάξει. Έτσι και η δικιά μας ομάδα λοιπόν, χωρίς καμία μεταγραφή τότε, είναι λίγες προς τα αφαιρέσεις τέλος πάντων.
δεν έπαιξε τελικό Champions League, αλλά σίγουρα έπαιξε το δικό της, πήρε το δικό της Champions League, ανεβαίνοντας στην Α2 εθνική κατηγορία. Και αν πούμε ότι το μπάσκετ στην Ελλάδα έχει 1000 ομάδες, δεν ξέρω πόσες είναι το αριθμό, γιατί είναι στα μητρώα της ΕΟΚ. Φανταστείτε ότι η πόλη μας, η Βέρεια, αν εξαιρέσουμε και τις ομάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, έτσι, που έχουν τη μερίδα του Λέοντος, είμαστε μέσα στις 10 πόλεις της Ελλάδος, επαρχιακές, που έχουν ομάδες σε εθνικές κατηγορίες, μπορεί να λέω και πολλές. Οπότε, οποία τιμή είναι αυτή για την πόλη μας, να έχουμε μια ομάδα σε τόσο υψηλό επίπεδο, στο τμήμα καλαθοσφαίρισης. Για μας είναι σίγουρα πάρα πολύ μεγάλη τιμή, το ίδιο για τους παίκτες που αγωνίζονται εδώ πέρα. Για την πόλη είναι σίγουρα κάτι πολύ μεγάλο. Πρέπει να το καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι, γιατί το μπάσκετ πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο άθλημα. Και να εκπροσωπείς την πόλη σου μέσα στις 30 καλύτερες ομάδες της χώρας και σίγουρα μέσα στις 10 πρώτες επαρχιακές, 10-12 δεν έχω μετρήσει να σας πω την αλήθεια, δεν πρέπει να πέφτω και πολύ έξω. Νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εμάς που ασχολούμαστε. Οι στόχοι μας. Σίγουρα η άνοδος μας στην Α2 δεν είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Έχουμε πίστη στην ομάδα μας. Κάναμε κάποιες προσθήκες τη τελευταία στιγμή για να δυναμώσουμε το υπάρχον ρόστερ. Όσοι ξέρουν από μπάσκετ ξέρουν ότι το μέταλλο εδώ πέρα λιώνει πάρα πολύ δύσκολα που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Και κυρίως από τους προπονητές και τους παίχτες. Οπότε αυτό το μέταλλο είναι εδώ και δεν θα λιώσει πάρα πολύ εύκολα φέτος. Και όσοι νομίζουν ότι η Βέρεια, ο Φίλιππος θα είναι η εύκολη λία, πλανώνται πλάνοι νυχτρά. Δεν λέω ότι θα κερδίζουμε όλα τα μάτς, αλλά σίγουρα σας υπογράφω ότι σε κάθε μάτς θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μάχη μέσα στο γήπεδο για να μας κερδίσει κάποιος. Το team που είναι γύρω μας, διοικητικά πάντα μιλάω, θα μιλήσει ο coach μετά για το αγωνιστικό κομμάτι. Το team λοιπόν που είναι γύρω μας, το γνωρίζετε πιο πολύ τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτό που μας κρατάει εδώ πέρα που είμαστε είναι ότι μας γνωρίζετε γιατί είμαστε όλοι μια παρέα. Η παρέα χρόνο με το χρόνο διευρύνεται. Καταρχάς διευρύνεται με όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που βλέπετε εδώ μπροστά μας, που είναι 57 τον αριθμό φέτος, που είναι χορηγοί μας. Τους οποίους, εντάξει, δεν έχω λόγια, κάθε φορά λέμε τα ίδια, δεν βαριέμαι να το λέω, δεν κουράζομαι να το λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ πέρα, κακά τα ψέματα, ιδίως στην Α2 εθνική κατηγορία. Είναι κάτοχοι όλων αυτών εδώ των μαγικών καρτών, μαγικών για να μπαίνουν στο γήπεδο και να βλέπουν ωραία παιχνίδια και μαγικών για μας γιατί μας δίνουν το καύσιμο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη χρονιά μας πάνω σε αυτό, στα εισιτήρια διαρκείας μας. Ούτε αυτό θα κουράζουμε να λέω πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα να ξέρει από την αρχή της χρονιάς ότι έχει εγγυημένα έσοδα που έχει πάρει στα χέρια της πουλώντας τις κάρτες διαρκείας. Και πιστέψτε με, αυτές τις κάρτες διαρκείας φέτος θα έχουν με φθηνό αντίτιμο ένα πάρα πολύ ακριβό θέαμα. Γιατί κάθε Σάββατο απόγευμα 5 ώρα, κάθε δύο Σάββατο απόγευμα 5 ώρα, το γήπεδο κάτω θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα να έχετε κάποιος να το παρακολουθήσει. Με ομάδες υψηλού επίπεδου, αρχής γενομένης από τη δική μας την ομάδα. Ένας κύκλος έκλεισε και ένας κύκλος άνοιξε, όπως ανέφερε ο Ηλίας, πριν από 5 χρόνια. Είμαστε στην Α2. Και μετά από 5 χρόνια ξαναβρισκόμαστε στην Α2. Μεσολαβήσαμε δύο πίκρες που γνωρίσαμε από τους αντίστοιχους προβασμούς, αλλά και δύο μεγάλες χαρές, η μεγάλη πορεία στη Γάμα Εθνική και η περσινή χρονιά, η οποία ήταν μια χρονιά που παρόλο δεν βγήκαν πρωταθλητές ή δεν ανέβηκαν απευθείας, ήταν μια χρονιά που μας γέμισε όλους χαρά. Και επειδή ο Ηλίας ανέφερε ότι καλό να συνδέσουμε με τις προηγούμενες αντίδρασεις λίγο, πέρυσι εγώ κλείνοντας είπα ότι εύχομαι να χαρούμε τη χρονιά. Θεωρώ ότι ήταν μια χρονιά στην οποία και τα παιδιά που παίξανε τη χαρήκανε, εμείς όλοι που ήμασταν δίπλα τους και όλοι εσείς. Οι φίλοι που μας παρακολουθήσαν και όλοι εσείς. Α2, μεγάλη κατηγορία, πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι που είμαστε εδώ πέρα, τα παιδιά που παίζουμε, εμείς που είμαστε δίπλα στην ομάδα, αλλά και οι υπόλοιποι. Είμαστε μία από τις 32 καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Είτε σε κάποιους αρέσει, είτε σε κάποιους δεν αρέσει. Και η πόλη αυτή πρέπει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.
Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί αναγνωρίστηκε από πολλούς ο αγώνας που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και η ομάδα που απαρτίζει την Διοικούσα Επιτροπή μεγαλώνει συνεχώς. Φέτος είναι μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας, θα αναφερθώ και εγώ για τον Γιώργο Τραπεζαλίδη, ο οποίος έχει τη δικιά του ιστορία, επανέρχεται μετά από έξι χρόνια πιο όριμος και θεωρώ ότι η βοήθειά του ήταν ανεκτήμητη το καλοκαίρι στο να στήσουμε αυτή την ομάδα και ειδικά μετά τις 20 Σεπτεμβρίου που πήραμε την απόφαση, γιατί δεν σας κρύβω ότι το σκεφτήκαμε πάρα πολύ σοβαρά προτού απαντήσουμε, αλλά και με τον Γιώργο και όλα τα παιδιά καθίσαμε κάτω και είδαμε ότι τελικά μπορούμε να τα αποκριθούμε στις δυσκολίες της κατηγορίας. Όσον αφορά τους χορηγούς μας, πέρυσι ήμασταν 50, φέτος γίναμε 57. Το ενθαρρυντικό είναι ότι οι πιο πολλοί από τους 50 παραμείνανε και προσθεθήκανε και νέοι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας δίνουν οξυγόνο, όπως ανέφερε και η δουλειά, μας βοηθούν και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βοηθηθεί αυτή η ομάδα από την πόλη όπως ανέφερα και μία ευκαιρία από όλους εμάς είναι τα εισιτήρια διαρκείας. Εδώ παρόλο που εκδώσαμε αργά τα εισιτήρια διαρκείας, δεν γνωρίζαμε σε ποια κατηγορία θα παίζουμε. Αν μιλάμε για εισιτήρια της Β' Εθνικής ή της Α2, παρόλα αυτά κινούμαστε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Έχουμε ξεπεράσει ήδη τα 200 διαρκείας. Ως διοίκηση έχουμε βάλει ένα στόχο τα 300. Ελπίζουμε, αν δεν το πιάσουμε, τουλάχιστον να είμαστε κοντά. Πάντως είναι κρίμα γιατί δίνεται η ευκαιρία στον καθένα δημότη της πόλης ή φίλο του μπάσκετ ή φίλαθλο του αθλήματος και της ομάδας με λιγότερο από 3,5 ευρώ να δει 15 αγώνες ψηλού επίπεδου. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι μόνο το εισιτήριο για το μεμονωμένο αγώνα του Σαββάτου κοστίζει 7 ευρώ. Άρα με 3,5 ευρώ ο καθένας, με λιγότερο από 3,5 ευρώ, ο καθένας που αγαπάει το άθλημα μπορεί να έρθει κάτω και να ζήσει αυτή τη στιγμή στην Α2. Περιμένουμε λίγο παραπάνω κίνηση και από τους γονείς που έχουν τα παιδιά στις ακαδημίες. Εκεί θα έπρεπε να γίνει λίγο, να έρθουν, να φέρουν τα παιδιά τους κάτω, να δούνε ομάδες άλλο επίπεδο και παίχτες άλλο επίπεδο. Καλό θα ήταν και εκεί πέρα λίγο να επικεντρωθούμε, γιατί εκεί είμαστε λίγο πίσω θα έλεγα. Όπως πίσω ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια σε αυτόν τον τομέα, στις πωλήσεις των εισιτήριων διαρκείας που αφορούσαν τους γονείς των ακαδημιών. Θα σταθώ λίγο στη βοήθεια του Δήμου που θα χρειαστούμε. Ο κύριος Διαμάντης πέρυσι μας προσέφερε πάρα πολλά, ήταν δίπλα μας ό,τι χρειαζόμασταν. Ελπίζουμε ότι ο κύριος Αντιβόπουλος που έχει αναλάβει να είναι και αυτός κοντά μας. Αλλά δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Όσες φιλότιμες προσπάθειες και να κάνουν οι άνθρωποι, θα πρέπει και ο Δήμος λίγο να δει τον αθλητισμό πιο ζεστά. Είναι αδιανόητο η πόλη να μην έχει πολιτεία, είναι αδιανόητο η πόλη να μην έχει κλειστό μέσα στην πόλη, όπως και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Και είναι αδιανόητο το Σάββατο να έχουμε αγώνα στην Α2 και να υπάρχουν ακόμα ζητήματα ασφάλειας στο γήπεδο. Καλό είναι να σκύψουμε λίγο στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός, και δεν μιλάω μόνο για τον μπάσκετ, μιλάω για όλα τα αθλήματα, το στίβο πρώτα απ' όλα, το hardball, έχουν φέρει πολλές διακρίσεις στην πόλη, το μπάσκετ. Και είναι αμαρτία να μην κοιτάμε λίγο τον αθλητισμό. Θέλω να ευχηθώ στα παιδιά να έχουν μια καλή χρονιά, να είναι υγιείς πάνω απ' όλα, να χαρούν την κατηγορία
και φυσικά να εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι που έχουμε θέσει ως διοίκηση, αλλά και οι προσωπικοί ατομικοί στόχοι του καθενός από εσάς. Το ίδιο έχουμε ευχηθεί από το προπονητικό team και του χρόνου να είμαστε εδώ να γιορτάζουμε, μάλλον τον Μάιο, να γιορτάσουμε την παραμονή μας στην Α2 και έχει ο Θεός. Καλησπέρα. Θα προσπαθήσω να πω όσο λιγότερα γίνεται. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω χωρίς πολλές περιστροφές ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ περήφανος που η ομάδα επιστρέφει στην Α2. Για να είμαστε ειλικρινείς, πέρυσι τέτοια εποχή που προερχόμασταν από μια βαριά ήττα στη Βέρεια, οι περισσότεροι μας είχαν καταδικασμένους με υποβιβασμό και συγκαταλεγόμασταν για πάρα πολλούς στις πιο αδύνατες ομάδες της κατηγορίας. Πολλοί από εμάς είχαμε πίστη μέσα μας και μιλάω από εμάς, εννοώ τους προπονητές, τους ανθρώπους της διοίκησης, τους παίκτες, και με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ κόπο, και σωματικό και ψυχικό, καταφέραμε, και το λέω αυτό και θέλω να το κρατήσετε, παιχνίδι με το παιχνίδι, όχι με προβλέψεις ούτε με λόγια, παιχνίδι με το παιχνίδι, καταφέραμε να μπούμε σε τροχιά πρωταθλητισμού. Αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και την απευθείας άνοδο. Σε ένα παιχνίδι είχαν κριθεί τότε όλα. Θα μπορούσαμε να είμαστε στην απευθείας άνοδο. Καταφέραμε να μείνει όλη η ομάδα προσιλωμένη προς τιμή των παικτών και προς τιμή της διοίκησης. Η διοίκηση με τη συνέπεια, οι παίκτες με την προσπάθεια. Να μείνει η ομάδα προσιλωμένη όταν ακόμη και μας λέγανε ότι είμαστε εκτός στόχου, ότι εντάξει, τι τέταρτος, τι πέμπτος, τι έκτος. Καταφέραμε να πάρουμε τα αποτελέσματα, να μείνουμε όρθιοι μέχρι το τέλος, να πάρουμε την τέταρτη θέση και να φτάσουμε στα μπαράζ. Δεν λέω ότι όταν χάσαμε τον μπαράζ σκεφτόμαστε την Α2, όπως και μέσα μας λίγο πολύ λέγαμε ότι και να κερδίσουμε στο μπαράζ είναι αμφίβολο. Παρ' όλα αυτά το θεωρήσαμε τιμητικό τότε, ότι φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και ήρθαν έτσι τα πράγματα που ανταμυφθήκαμε και πιστεύω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη. Αυτό πιστεύω, όχι εγωιστικά, οι παίκτες το ξέρουν, τα παιδιά που ήταν πέρσι, πόσο μεγάλο κόπο, πόσο μεγάλη προσπάθεια κάναμε. Τώρα, για τη φετινή χρονιά θα σας πω αυτό που είπα και προηγουμένως. Εγώ δεν θέλω να πω ούτε για παραμονή, ούτε για άνοδο, ούτε δύο πράγματα θέλω να πω μόνο. Να έχουμε όλοι, δηλαδή εμείς οι προπονητές, η διοίκηση, οι παίκτες και όλοι εσείς, να έχουμε υπομονή. Ξέρετε, μια ομάδα που το ξέρετε πολύ καλά και ειδικά μια ομάδα όπως είναι η δικιά μας, που παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο που έχει ορισμένες αρχές στο παιχνίδι της, έχουμε φέρει φέτος καινούργια παιδιά. Και μάλιστα δύο παιδιά είναι μία εβδομάδα μαζί με τις προπονήσεις. Δεν είναι εύκολο και να μην περιμένουμε, δηλαδή από όλους, εγώ αυτό θα ήθελα, να μην περιμένουμε ότι ένας παίκτης, δύο παίκτες, τρεις παίκτες θα φέρουν την άνοιξη ή θα φέρουν το αποτέλεσμα ή θα έρθει κάποιος και θα κάνει 30 πόντους, 20 rebound και όλα αυτά. Όχι, δεν είμαστε τέτοια ομάδα. Αυτό είναι κάτι που όλο τον χρόνο μαλώνουμε, εγώ λέω αυτά. Ο πρόεδρος καμιά φορά λέει σκέψου το καλύτερα. Δεν είμαστε τέτοια ομάδα. Εμείς είμαστε ομάδα. Και θέλουμε, και αυτό πιστεύω και αυτό προσπαθούμε, να έχουμε κάποιες αρχές στο παιχνίδι μας. Όχι ότι είναι όλα καλά ή ότι έχουμε τα καλύτερα, το καλύτερο πρόγραμμα. Αυτό που έχουμε. Να έχουμε υπομονή και με τους νέους παίκτες και με την ομάδα. Και να έχουμε υπομονή, ακόμη και αν έρθει ένα καλό αποτέλεσμα, δεν αλλάζει κάτι, και ακόμη και ένα κακό αποτέλεσμα το ίδιο. Θα δούμε παιχνίδι με το παιχνίδι πού θα καταλήξουμε. Εγώ βαθιά μέσα μου πιστεύω και νομίζω όλοι
ότι η ομάδα θα τα καταφέρει. Στόχο δεν βάζω. Εγώ δεν θέλω να πω, αλλή μου, θα είμαι ευχαριστημένος αν η ομάδα μείνει στην Α2. Αλλά δεν θέλω να πω αυτό. Μπορεί η ομάδα να πάει καλύτερα από το να μείνει στην Α2. Μπορεί να πάει πιο πάνω. Δεν λέω να ανέβει. Θα δούμε. Προς το παρόν, αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα και αυτό θέλω να ενδιαφέρει οι παίκτες, το ξέρουν και εσάς και όλο τον κόσμο και ο κόσμος το ξέρει και η διοίκηση, είναι το παιχνίδι του Σαββάτου. Αυτό πιστεύω. Τίποτε άλλο. Ούτε το μεθεπόμενο, ούτε τι θα κάνουμε αν κερδίσουμε ή αν χάσουμε, τίποτε. Το παιχνίδι του Σαββάτου. Θα πάμε πάλι παιχνίδι με παιχνίδι σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα. Αλλά παιχνίδι με παιχνίδι. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες, πρώτα χαρακτήρες, γιατί αυτό κοιτάμε πάντα. Να έχουμε καλούς χαρακτήρες και μετά να είναι καλός παίκτης. Και ποτέ στη ζωή μου δεν κατάλαβα γιατί ξεχωρίζουμε τον χαρακτήρα από τον παίκτη. Ο καλός παίκτης έχει μέσα και τον χαρακτήρα. Εγώ έτσι έχω μάθει να σκέφτομαι, αυτό θέλω. Επομένως δεν χωράει κουβέντα γι' αυτό. Και να πω και κάτι άλλο. Να πάρω δηλαδή την σκητάλη από τον Γιάννη τον Στερχείο. Το είπαμε και πριν από τις εκλογές τις δημοτικές. Δηλαδή, εμείς του αθλητισμού δεν είμαστε δημότες. Είμαστε. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν προγράμματα. Δεν θέλω να κάνω τώρα όπως κάνουν τους προπονητές από την κερκίδα, γιατί έβαλες αυτόν, γιατί έβγαλες εκείνον. Αλλά ως πότε η Βέρεια δεν θα έχει ένα κλειστό, ας πούμε, καινούριο. Γιατί δηλαδή δεν γίνεται αγώνας για να γίνει ένα κλειστό καινούριο μέσα στην πόλη. Εγώ δεν κατάλαβα. Όλοι λέει θα δούμε, θα κάνουμε. Γιατί να δούμε. Γιατί να δούμε. Πρέπει να γίνει. Ανεξαρτήτως δημάρχου, ανεξαρτήτως δημοτικής αρχής, περιφερειάρχη. Δηλαδή πηγαίνουμε σε όλες τις πόλεις, πηγαίνουμε παντού. Παντού υπάρχουν. Στην Πάτρα ντρεπόμουν εγώ όταν μπήκαμε στο γήπεδο. Ντρεπόμουν. Είναι δυνατόν, υπάρχουν αυτά. Και παντού όπου πάμε, όλοι κάτι κάνουν, προχωράνε. Εμείς έχουμε μείνει με το κλειστό γυμναστήριο του 1981, με το Φιλίππιο, το οποίο είναι εχθρικό προς το μπάσκετ, δεν μπορεί να βάλει μπασκέτες, και δεν έχουμε ένα γήπεδο κανονικό να κάνουμε προπόνηση. Όταν το μπάσκετ αυτή τη στιγμή έχει 300, 400, 500 παιδιά, πόσα είναι. Και προστίθενται και άλλα αθλήματα με απαιτήσεις και δικαιολογημένο, ο καθένας έχει τις απαιτήσεις του. Και εμείς ακόμα συζητάμε αν και πώς καίγεται η λάμπα στο ΕΑΚ, πότε θα την αλλάξουμε τη λάμπα, πότε θα κάνουμε και προσπαθούν. Προσπαθούσε ο Στέργιος Διαμάντης. Προσπαθούσε. Μπορεί και ο Δήμαρχος και ο ένας και ο άλλος. Αλλά δεν φτάνει η προσπάθεια. Κάποτε η προσπάθεια πρέπει να γίνει και πράξη. Δηλαδή πρέπει να γίνει ένα καινούριο γήπεδο. Ας γίνει και σε 10 χρόνια, αλλά να γίνει, να δούμε κάτι ότι γίνει. Πιστεύω πως ήταν καταιγιστικός όπως τους προμιλήσατες. Θα πω πολύ λίγα πράγματα. Εγώ θέλω να εκφράσω καταρχήν πόσο χαρούμενος είμαι και πόσο περήφανος που η ομάδα ξαναβρέθηκε στην Α2 κατηγορία. Κάτι που πιστεύω είναι λίγη. Παρ' όλα αυτά όμως τα καταφέραμε και τώρα η προσπάθειά μας και η ενέργειά μας είναι πώς θα μπορέσουμε να την πρόκληση αυτή να την καταφέρουμε. Από τη δική μου τη μεριά, θα πάρω όλες μου τις δυνάμεις, όπως και όλοι μας, για να έχουμε μια πετυχημένη πορεία. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους μας και πάνω απ' όλα με υγεία. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ χαρούμενος που είμαι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο Φίλιππο. Είμαι πολύ χαρούμενος που από την πρώτη χρονιά φυσικά πέσαμε στη Β' Εθνική και από τη Β' Εθνική στη Γ'. Και από εκεί και πέρα είχαμε δύο συνεχόμενες ανόρθους, που νομίζω είναι τα μέγιστα που μπορεί να κάνει η ομάδα. Στη Γ' Εθνική πρωτάθλημα, στη Β' Εθνική τέταρτη θέση, που όλοι μας είχαν για πρώτο outsider. Και τώρα φτάσαμε στην Α2, που το μόνο που μπορούμε να συγκριθούμε είναι ότι κάθε Σάββατο, όπως είπε και ο πρόεδρος, θα δώσουμε το 100%. Θα παλεύουμε, τώρα δεν ξέρω αν θα κερδίζουμε ή αν θα χάνουμε. Είναι μια δύσκολη κατηγορία που το 80% των παιχτών μας νομίζω δεν την έχει παίξει. Γι' αυτό θα χρειαστεί να υπάρξει και υπομονή και από τους εαυτούς μας και από τον coach και από τους φιλάθλους που μας βλέπουν, να πιστέψει στην ομάδα και εμείς να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας και να καταφέρουμε ό,τι είναι δυνατόν να καταφέρουμε. Να έχουμε όλη υγεία, καλή αγωνιστική χρονιά και ό,τι να γίνει θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαρούμενος και εγώ με τη σειρά μου που βρίσκομαι εδώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω τους συμπαίκτες μου, τα αδέρφια όπως λέει ο κότς, γιατί είμαστε μια οικογένεια.
Να ευχαριστήσω τα παιδιά που φύγανε, τον Καπαντήρη, τον Σισμάνη, τον Παπαδόπουλο και τον Πονόπουλο, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους αποχώρησε την ομάδα. Να τους ευχαριστήσουμε για τη συμβολή τους. Από εκεί και ύστερα είναι μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη. Απουσιάζει η εμπειρία από την κατηγορία. Πρέπει αυτό να το αντισταθμίσουμε με ενθουσιασμό και πάθος. Υγεία πάνω απ' όλα και επειδή θα είναι δύσκολη η χρονιά, να μείνουμε οικογένεια, να μείνουμε ένας δίπλα στον άλλον και στις δύσκολες στιγμές να φροντίσουμε να σηκώσουμε και πάλι την ομάδα ψηλά και να την επαναφέρουμε εκεί που της αρμός να είναι. Αυτά και από μένα. Εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά και σας περιμένουμε στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ.